Με πολύ ασχημό τρόπο. Έλα, Γιώργο. Αν θέλει ακόμη να φωτεί, όχι. Αν εξάρτητα που εδώ έχουν γραφτεί και κακουργήματα, όπω είναι η διαδάραξη ασφάλεια των κοινωνιών, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματο, γιατί έχουμε πολύ νεκρό δυστύχημα. Κύριε Ρουλέζα, θα έπρεπε ήδη να έχουν συλληφθεί οι αρμόδιοι τη Hellenic Train, του ΟΣΕ και τη ΕΡΓΟΣΕ. Δείτε, την ευθύνη, σας λέω για το σιδηροδρομικό δίκτυο, την έχει η Τρενοσέ, ο ΣΕ, η Κελένη, είναι η χρήστρια του σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία και εκείνη όταν γνώρισε τις ελλείψεις, αυτές τις τραγικές ελλείψεις, Ρόνια, απορώ πως έβασε σε εκείνη στα τρένα. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης ποινικής, εγώ μιλάω από τον ποινικό δικηγόρο, έχει η διοίκηση του ΟΣΕ, για αυτές τις παραλήψεις, την εγκληματική αυτή αμέλεια που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα, και αυτή είναι η του εγκλήματος, αλλά και οι πολιτικοί προϊστάμενοι τους, οι οποίοι επέτρεπαν να μην εκτελείται η σύμβαση, να διακόψει τη λειτουργία του το κέντρο τηλεδιοίκηση, να μην υπάρχει τηλεματική, να μην έχουν ούτε καν φωτοσύμανση από τη Λάρισα και πάνω. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνω. Ιράς έχει ποινικές ευθύνες. Ιράς έχει ποινικές ευθύνες. Τι λέτε? Ιράς έχει ποινικές ευθύνες. Στην πιστική αρχή σιδηροδρόμων, κύριε Ρουλέζα. Κοίτα λιγάκι, αυτή κατά την άποψή μου δεν εκτελεί το καθήκον της και είναι μόνο στα χαρτιά. Είναι ένα νομικό πρόσωπο φάντασμα. Μάλιστα. Ενώ έχει από τον νόμο προβλέπεται να παρεμβαίνει και να κάνει στάσεις και να επιβάλλει πειθαρχικά δικηγορικά μέτρα και ούτω καθεξής. Που δεν έκανε. Δεν έκανε όμως. Ο καθένας πάντως προσπαθεί να βγάλει την ουρά του απ' έξω, πραγματικά είναι... Μισό λεπτό θα μου πείτε, κύριε Ρουλέζα, γιατί θέλω, κύριε Ρουλέζα, παρακαλώ, θέλω να δούμε... Κύριε Ρουλέζα, παρακαλώ, κύριε Ρουλέζα. Θέλω να δούμε στο σημείο αυτό πώς προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους όλοι απ' έξω, συμπεριλαμβανομένου και του στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, του Υπουργού Επικρατείας του κ. Σκέρτσου, ο οποίος τώρα που καταραίει και τελειώνει η βασιλεία τους, έρχεται να μας πει ότι δεν πρέπει να μας τυφλώνει ο θυμός και να πει ότι ο ίδιος δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι, χώρο παρτίδα. Ας τον χαίρονται οι Νεοδημοκράτες, οι οποίοι 4 χρόνια. Λένε τι ωραίος είναι ο Σκέρτσος. Για να το δούμε. Καταρχάς μιλάτε σε μια κυβέρνηση και σε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε πράξη αυτό που λέτε. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που έφερε τόσους ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο για να υλοποιήσουμε αυτή την επιθυμία και την ανάγκη των πολιτών. Να μπει νέο αίμα στο δημόσιο, στην κυβερνητική μηχανή, να μπουν νέε ιδέες. Χωρίς κομματικά κριτήρια. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω στην Ελλάδα. Προσωπικά λέει δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλο τη Νέα Δημοκρατία που λέει, όχι, είναι το πιο σημαντικό. Λέει ήρθε νέο αίμα στην πολιτική και εμεί αυτή τη στιγμή μετράμε το αίμα των παιδιών μα στα τέμπη, κύριε Σκέρτσο μου. Κύριε Σκέρτσο μου, μετράμε το αίμα των παιδιών μα στα τέμπη. Τι νέο αίμα στην πολιτική, δεν τρέπεστε λιγάκι. Να μιλάτε για αίμα στην πολιτική. Όταν ακόμη είναι νοπό το αίμα στα τέμπη. Ο ένα λέει θυσία, ο άλλο λέει ευκαιρία. Και εσείς βγαίνετε στην τηλεόραση και μιλάτε για νέο αίμα στην πολιτική με τόσους νεκρούς. Ντροπή σας, κύριε Σκέρτσο. Ντροπή σας. Κύριε Βλάχο, απορώ αυτοί οι άνθρωποι πώς κοιμούνται το βράδυ. Τι αναλυσία είναι αυτή. Τι αναλυσία είναι αυτή. Και όλοι θα εξαιρέσουν τις οικογένειες των θυμάτων να συλληπιστεί και να δει το μέγεθος του πόνου της Οδύνης και του σφαραγμού. Εγώ που είμαι από την Πιενία, είναι δίπλα μου, στη γειτονιά μου, οι πελάτες μου, είναι γνωστοί μου από 20 και 30 χρόνια. Έχω ταξιδέψει 150 φορές με αυτή την αμαξοστοιχεία και το νιώθω. Δεν πήρα τους πελάτες από την τηλεόραση. Μα είναι δυνατόν, κύριε, είναι δυνατόν, κύριε Ντουλέζα. Μα είναι δυνατόν, κύριε Ντουλέζα, να βγαίνει κάποιος υπουργός στην τηλεόραση και να μιλάει για νέο αίμα στην πολιτική, όταν αυτή τη στιγμή ρέει το αίμα των νεκρών στα Τέμπη ακόμη. Δηλαδή πώς μπορεί να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να πει κάποια άλλη φράση. Να λέει ότι να μιλάει για θυσία. Για θυσία. Δεν ξέρω αν το προσέχει.
προσέξατε. Όχι, το προσέξαμε, αλλά ξεσπρώθηκε σάλλος και μετά και τα copy-paste των συστημικών μέσων ενημέρωσης αναγκάστηκαν να τα εξαφανίσουν. Όλα αυτά, κύριε Νουλέζα, θα επιμείνω μονολεκτικά